23 του μηνός αύριο, mm-hmm. στις 9 η ώρα ξεκινάμε με την ταινία για τους Pulp. Ακολουθεί στο Olympion της Θεσσαλονίκης, θα είναι στο τέλος. Ακολουθεί ένα πάρτι, όπως λέμε εμείς, με τους Deep in the Top και πολλή μουσική. Μάλιστα. Ποιος είναι αρμόδιος για να μου περιγράψει τι θα δούμε όσοι θα έρθουν από τους δύο? Κανείς, έχουμε κρατήσει... Υπάρχει και site που μπορείτε να πληροφορηθείτε. Για αύριο μιλάτε ή για... Γενικά για τις μέρες. Ξεκινάμε αύριο, όπως είπαμε. Mm-hmm. 16 μουσικά ντοκιμαντέρ, εξαιρετικά. Για τους Pulp, τους Queen, τον Freddie Mercury, τους Doors. Όλα τα μουσικά είδη, ο Michael Neyman που έχει κάνει τα μαθήματα πιάνου. Νομίζω ότι αγγίζουμε όλα τα είδη, όλες τα γούστα όλων των ανθρώπων. Αξίζει τον κόπο να κατεβεί κανείς στο Olympion και να δει εξαιρετικά μουσικά ντοκιμαντέρ. Ιστορίες από το παρασκήνιο, όπως λέμε. Και επειδή δεν χρειάζεται να διαλέξεις μεταξύ της μουσικής και του κινηματογράφου, το Ινέντι προτείνει αυτό. Μουσική για τα μάτια σου. Υπάρχει Χριστίνα. Κάποια. Και τα μάτια μου και για τα αυτιά. Υπάρχει και εικόνα και ήχος σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχει κάποια γενική γραμμή που διατρέχει όλη τη διοργάνωση του φεστιβάλ? Κάποιο τύπου αφιέρωμα πέρα από την εναρκτήρια προβολή των Pulp? Όχι, ξεκινάμε με τους Pulp. Είναι το πρόγραμμα. Αναφερόμαστε στα καλύτερα μουσικά ντοκιμαντέρ τα τελευταία των τελευταίων χρόνων, πρώτη προβολή στα περισσότερα. Όχι, δεν υπάρχει κάποια γραμμή. Ποιότητα στο φιλμ, ποιότητα στις μουσικές, στις ίδιες τις ιστορίες. Νομίζω αυτή είναι η βασική γραμμή. Ακριβώς. Γιατί οι προδιαγραφές, ας το πούμε. Ναι. Να πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Δεν πας άκρητα και βάζεις ό,τι να είναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Εσείς τα της διοργάνωσης, φαντάζομαι ότι έχετε και τρέχει πολλοί κόσμος. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από πίσω. Δεν φαίνεται. Εμείς είμαστε οι δύο εδώ, αλλά υπάρχουν από πίσω άτομα τα οποία δεν είναι μπροστά, μας υποστηρίζουν, κάνουν τη βρώμικη δουλειά, σε εισαγωγικά. Λάντζα. Τη λάντζα και... Όλοι την κάνουμε. Είτε είμαστε μπροστά, είτε είμαστε από πίσω. Που είναι απαραίτητη για να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και να είναι ευχαριστημένος ο κόσμος που θα έρθει, να χαρεί, να ακούσει, να δει τα films, τα ντοκιμαντέρ. Σκεφτήκατε καθόλου γενικά το κοινό της Θεσσαλονίκης αν έχει κάποια ιδιαίτερη κλίση και ιδιαίτερη προτίμηση σε μουσικές που θα θέλανε να δουν ντοκιμαντέρ ή είχε να κάνει με το τι προσφέρεται από άποψη ντοκιμαντέρ? Υπάρχουν ντοκιμαντέρ για όλες τις μουσικές και όλα τα ακούσματα. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε ακούσει κατά καιρούς διαφορετικών ειδών μουσικές. Mm-hmm. Από κλασική, ροκ, punk, μουσική, έτσι, jazz φυσικά. Οπότε. Ανάλογα με τα ακούσματα και τις ιστορίες που έχει ο καθένας και τις αναμνήσεις που έχει ο καθένας από πίσω του, διαλέγει ταινία, διαλέγει ημέρα, διαλέγει ντοκιμαντέρ. Τραβιέται δηλαδή κάτι συγκεκριμένο. Καλά, φαντάζομαι, ας πούμε, ότι στους Queen. Τι να πει κανείς δηλαδή. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον με αυτό το φεστιβάλ είναι ότι δεν έχει μόνο τα μεγάλα μουσικά, τις μεγάλες μουσικές ιστορίες. Mm-hmm. Τους Queen, τον Nick Cave, τους Pulp, τους Doors, αλλά. Νομίζω ότι κάποιος που δεν ακούει αυτή τη μουσική πραγματικά μπορεί να έρθει να δει για τη metal μπάντα Lamb of God και να περάσει φανταστικά σαν να έβλεπε την προηγούμενη ταινία να ήταν ο Michael Neyman. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Γιατί βλέπονται και ανεξάρτητα. Ακριβώς. Από το είδος τους. Είναι εξαιρετικής ποιότητας ντοκιμαντέρ και ταινίες από μόνες τους πέρα από τα είδη της μουσικής. Πόσες θα είναι συνολικά οι προβολές? Είναι 16, νομίζω. Είναι 16, ναι. Olympion Cinema. Βλέπετε το μεταξύ και το τρέιλερ. Όσοι δεν πρόλαβαν να κάνουν αγορά των εισιτηρίων τους, ακόμη τρέχει, φαντάζομαι, δεν είναι online? Ακόμη τρέχει, online. Και στο Viva. Είμαστε του οικονομικού τμήματος. Μάλιστα. Και στο viva.gr, ηλεκτρονικά, στα καταστήματα Γιαννός, public και φυσικά στα εκδοτήρια του Olympion. Πριν και μετά τις προβολές των ταινιών. Μπορούμε να σημειώσουμε ότι έχουμε κάποια πακέτα, mm-hmm. οπότε μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί διαφορετικά πέρα από το πακέτο το πλήρες. Αν θέλει να δει τις 16, άλλη τιμή προφανώς. Αν θέλει να δει μία, άλλη. Και εδώ έχουμε και ένα πακέτο των 4, ναι. που πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και κινείται και σχεδόν τελειώνει, να σας πω την αλήθεια. Το οποίο μπορεί να δεις σε μια προνομιακή τιμή 4 φιλμ της επιλογής σου. Των 4 περίεργο όμως τώρα, γιατί να μην θέλουν να δουν ας πούμε 16 και να θέλουν να δουν 4.
Γιατί και τέσσερις είναι πολλές, δεν είναι λίγες. Ναι, αυτό βάλαμε το 3-1 σαν ένα. Παίζαμε λίγο με τα νούμερα, μην νομίζεις. Α, ναι, καλά, εντάξει, αυτό συμβαίνει. Φαντάζομαι έχει να κάνει με τα μυστικά της διοργάνωσης. Η μπλουζίτσα είναι δικιά μου. Έχουμε κάνει ετοιμάσει με πάρα πολύ κόπο με τον Μιχάλη. Τον ρώτησα πρώτα γιατί είναι, όπως είπαμε, των οικονομικών. Έχω ετοιμάσει μια μπλούζα να σου δώσω δώρο. Γοναλή, like common people. Έτσι λένε οι Pulp, έτσι ακούσαμε και εμείς. Έτσι τα ακούσαμε στον Bel Air. Εκεί δεν τα ακούσαμε πρώτη φορά. Ακριβώς. Και μετά μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια. Εμένα μου λες. Τι λες, Κωνσταντίνο μου. Οπότε ναι, είναι για σένα. Θα την αφήσω εδώ να μην σηκώνομαι τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν χρειάζεται, μείνε εκεί όσο έχεις, γιατί σήμερα επειδή το σκουλαρίκι ταιριάζει με το φόρο μου, καταλαβαίνεις ότι δεν θέλω να σπάσω το συνδυασμό αύριο. Αυτό τρόμαξε, γι' αυτό έχουμε δώσει. Αυτό το δώσαμε. Τέλος πάντων.